την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την εποχική απασχόληση αγροτικού εργατικού δυναμικού, παρουσίασαν ο αναπληρωτής γραμματέας αγροτικού του κόμματος κ. Βασίλης Κανάκας και ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής του κόμματος Νομού Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Τσάμης. Έχουν υποβληθεί αυτή τη στιγμή περίπου 12.000 αιτήσεις για προσωρινή άδεια εργασίας από παραγωγούς στους νομούς Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας. Αυτοί οι 12.000 άνθρωποι δηλαδή ζητούνται από τους παραγωγούς ή και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς για να απασχοληθούν εποχικά με τη συμμετοχή τόσο του ΟΕΔ, όσο του ΟΓΑ, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να βάλουμε μπρος από τώρα για του χρόνου πια ένα σύστημα ενημέρωσης και υποδοχής όποιον θα θελήσουν να εργαστούν σε αυτή την εποχική εργασία, που θυμίζω ότι είναι εργασία της τάξης των 6 μηνών, δεν είναι ο λίγων εβδομάδων. Δεύτερον, να σταματήσει αυτή η υπερβολική απέτηση προκαταβολής ασφαλίστρου. Οι δύο άνδρες εξαπέλυσαν βέλη προς την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για λάθος χειρισμό του θέματος, επισημένοντας πως δεν ελήφθη μεταξύ άλλων υπόψη η μεγάλη ανεργία που μαστίζει τη χώρα. Είναι αυτό μια δυνατότητα απασχόλησης που αντί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, βλέποντας την ανεργία να καλπάζει, το μήνα Σεπτέμβριο που έγιναν αυτά, να αρχίσει μια συστηματική καμπάνια για αυτή την προσφορά εργασίας. Αντί τότε να οργανώσει ένα δίκτυο που ο ενδιαφερόμενος να παράσχει την εργασία, να μπορέσει να συναντηθεί με τον ενδιαφερόμενο να απασχοληθεί, αντί τότε να οργανωθεί ένας τρόπος που να εξασφαλίσει τη μετακίνηση, τη διαμονή, αλλά και να επιδοτήσει εν τέλει την απασχόληση ή το ασφάλιστρο και να δοθεί δυνατότητα σε χιλιάδες νέους Έλληνες να εργαστούν, αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτον να συνεχίσει αυτό το σύστημα και να γίνει και με αυτόν τον τρόπο η χώρα πόλος έλξης αλλοδαπών. Στη συνέχεια απέτησε να προκαταβάλει ο κάθε παραγωγός ως προκαταβολή ασφαλίστρου 1.040 ευρώ το άτομο, γεγονός το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι στην εποχή που ζούμε, και αν πούμε ότι κατά μέσο όρο απασχολεί ο παραγωγός 5 με 10 ανθρώπους, στην ουσία ζητήθηκε μια προκαταβολή 5 έως 10.000 ευρώ από τον κάθε παραγωγό. Γεγονός το οποίο, όταν οι παραγωγοί έχουν ακόμα απλήρωτες τις οδιές της προηγούμενης χρονιάς, το ποσό είναι απαγορευτικό και έχει ως μοιραίο δυστυχώς αποτέλεσμα να οδηγούνται στην λύση της μαύρης απασχόλησης. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν την πεποίθηση πως ο αγροτικός κόσμος της χώρας θα προτιμήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σοβαρά βγαίνουμε με την πρόταση ως Νέα Δημοκρατία και λέμε ο αγρότης και πάλι θα επιλέξει, και θα επιλέξει, θα το δείτε, γιατί εμείς ζούμε τον αγροτικό τομέα και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τον δίνει μια σιγουριά σε όλα αυτά που έχει ήδη και γιατί όχι σε όλα αυτά που πρέπει να παλέψουμε και για το μέλλον, για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα για την καλύτερη αφενός ποιότητα ζωή του και για το εισόδημά του.